Θα ξεκινήσω από την Άξο. Εδώ και χρόνια ζητάμε να εξυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν τα σμυρδοορυχεία. Όλες οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, αλλά προσπάθησαν να βρουν τρόπους κλεισίματος. Και φτάσαμε σήμερα εδώ. Τι μας είπε ο κύριος Υπουργός? Δεν είναι ανταγωνιστικά. Μα δεν έγινε και όλα αυτά τα χρόνια και κάτι για να είναι ασφαλή και να αναπτυχθούν? Μήπως έτσι δικαιολογείτε τα λιγοστά λεφτά που δίνετε ουσιαστικά για να κλείσουν και όχι να λειτουργήσουν? Όταν πριν 3 χρόνια χορηγούσε το Υπουργείο σας πάνω από 350.000 ευρώ και εσείς τώρα δίνετε στο Δήμο μόνο 160.000. Τι συμπέρασμα να βγάλει κανείς? Ότι όπως λέτε, χρησιμοποιώ τα λόγια του Υπουργού, δίνετε χρήματα, την πρίκα για μια τετραετία ώστε να συνεχίζετε απρόσκοπτα το σημερινό καθεστώς και να έχει το χρόνο ο Δήμος σε αυτό το διάστημα να εξετάσετε τι πρέπει να γίνει και την τοπική κοινωνία και να υπάρχει καλή χρήση αυτών των πόρων που δίνετε. Είναι τα λόγια του Υπουργού από την 4η συνεδρίαση. Και εμείς ρωτάμε, μήπως είναι λεφτά για να συνταχθεί μελέτη κλεισίματος και πιστοποιητικού θανάτου? Επίσης, χρησιμοποιώ πάλι τα λόγια του Υπουργού από τα πρακτικά. Λέει, θα είμαστε δίπλα στο Δήμο με οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί γύρω από αυτό το πρόβλημα της Μύριδας. Και όταν λέω δίπλα, δεν εννοώ θεωρητικά δίπλα, εννοώ οικονομικά δίπλα. Θέλουμε να έρθουμε να δούμε, δίνοντας αυτό το χρόνο στην τετραετία, μια πρόταση του Δήμου για το τι θα μπορούσε να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν πράγματι εννοείτε ότι είσαστε δίπλα τους, τότε να αποσύρετε το άρθρο 48 και να ξεκινήσετε να βρεθεί μια πραγματική λύση. Δεχτείτε το ψήφισμα του Συλλόγου των Σμυριδεργατών. Τώρα, για το άρθρο 25, είχαμε θέσει ερώτημα και απάντηση δεν πήραμε. Θα το ξαναπώ. Αφορά το σπίτι του Στίβου και το σπίτι του Βόλεϊ, που έπρεπε να λειτουργούν εδώ και χρόνια με στατική ασφάλεια και με όλες τις προϋποθέσεις στον εξοπλισμό. Εμείς θέλουμε να ψηφίσουμε αυτό το άρθρο με έναν όρο. Ότι την ευθύνη θα έχει το Υφυπουργείο Αθλητισμού, δηλαδή το κράτος, και όχι το ΟΑΚΑ, που ουσιαστικά έχει κλείσει. Συνεπώς, με κρατική ευθύνη η ασφάλεια, η χρηματοδότηση και η συντήρηση. Εάν λοιπόν μας διευκρινίσετε ότι την ευθύνη θα έχει το κράτος με παραχώρηση για αθλητικές δραστηριότητες σε ομοσπονδίες, τοπικά σωματεία και δήμους, χωρίς καμιά ανάμειξη ιδιωτών, ναι, θα το ψηφίσουμε. Διαφορετικά εκφραζόμαστε με το παρόν. Σε ό,τι αφορά τη δασική υπηρεσία που είπε ο Υπουργός ότι θέλει να την ενισχύσει. Κοιτάξτε, όλοι το λένε, το παραδέχονται, χρειάζονται 2.000 δασολόγοι. Τι μας είπε? Ότι θα προσληφθούν 500. Όχι, δεν είναι ακριβές. Η μισή, τουλάχιστον οι 250, είναι διοικητικοί και οικονομικοί. Ας μην παραπλανάτε. Τώρα, για τα υπεράκτια πλωτά αιωλικά, χαίρομαι που είναι παρούσα και η κυρία Σδούκου. Είμαστε ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Υπάρχουν κίνδυνοι και περιβαλλοντικοί, αλλά και να καταντήσει το Αιγαίο σε οικόπεδο των πολυεθνικών, δεν ξέρω αν βάλουν και διόδια. Όπως και να έχει, θα παράγουν ακριβή ενέργεια, κερδοφόρα όμως για τους πράσινους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε ό,τι αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, την 32.1 την καταψηφίζουμε, γιατί το άρθρο 1 ουσιαστικά για τα απορρίμματα προκύπτει ένα νέο χαράτσι, το τέλος ταφής. Στο άρθρο 2 για την απόλυψη βιομάζας, ενώ υποτίθεται ότι θα φέρνατε το Φλεβάρι νομοσχέδιο για την εγχώρηση της διαχείρισης των δασών στις ξυλοβιομηχανίες και στους εμπορικούς ομίλους, με βασικό στοιχείο την απόλυψη της βιομάζας, τώρα το περνάτε έτσι στη ζούλα με μια τροπολογία. Γιατί? Για να προλάβετε αντιδράσεις
και υποκύπτοντας στις πιέσεις των ομίλων. Δεν ενδιαφέρεστε για τη μείωση της καύσιμης ύλης ή να γίνει ουσιαστική διαχείριση υδασών. Θέλετε άρον-άρον να εξασφαλίσετε πρώτη ύλη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εργοστάσια που ήδη λειτουργούν με καυσόξυλα και προσφέροντας πρώτη ύλη για πέλετ που έχει μεγάλο ποσοστό κέρδους. Ανησυχούμε ότι θα αποψηλωθούν τα δάση στο όνομα της δίθεν διαχείρισής τους. Το δε άρθρο 3 είναι προφανές ότι θα αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα επιτάχυσης της εκμετάλλευσης του Αγίου Κοσμά, που ήδη έχει οδηγήσει σε αρνητικές εξελίξεις για τους αθλητές και τους κατοίκους. Θα πεταχτούν έξω ή θα αναγκαστούν να πληρώνουν από την τσέπη τους. Και τελειώνω σύντομα με τη δεύτερη τροπολογία. Εδώ αφορά πάνω από 1.000 άτομα. Είναι ένα προσωπικό που έβαλε πλάτη λόγω υποστελέχωσης, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Χρειάζεται αυτό το προσωπικό, καλύπτει πάγιες ανάγκες και αντί να μονιμοποιηθεί, το κρατάτε σε ομοιρία με μία τετράμινη παράταση. Αυτό είναι προσβολή και μπεγμό στην προσφορά τους. Και γι' αυτό εμείς λέμε παρόν και θα σας πιέζουμε συνεχώς μέχρι να μονιμοποιηθούν γιατί το δικαιούνται.